100% σε απόλυτη δηλαδή ευθύνη ο εκδότης. Άρα σημαίνει ο κάτοχος της επιχείρησης, του επιτεδερματίας. Δεν την έχει ούτε ο τεχνικός, ούτε ο λογιστής. Όχι, να σου πω, να πω κάτι. Όμως αλλάζουν τα δεδομένα όταν έχουμε παρόχους τιμολόγησης. Όταν χρησιμοποιούμε παρόχους, που είναι εξειδικευμένοι πάροχοι που είναι συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή, τότε μεταβιβάζει τη ευθύνη διαβίβασης του παραστατικού στον πάροχο. Άρα υπάρχουν πλέον δύο τομείς. Αλλάζει η νομοθεσία, οπότε δίνει τη δυνατότητα και στον πάροχο να παραμετροποιεί τα γεγονότα και να διαβάζει με δική του ευθύνη. Άρα όταν εκδίδουμε ένα παραστατικό, ναι μεν όταν έχουμε ένα απλό ή αρτή πρόγραμμα ή τιμολόγιο ή χειρόγραφο και το πάμε στο λογιστή αγώνα να το διαβάσει, έχει την ευθύνη ο κάτοχος της επιχείρησης, ο επιδερματίας. Απ' την άλλη πλευρά, όταν έχουμε πληρώσει κάποιον και είναι πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αυτή τη στιγμή νομίζω αν δεν απατώμε είναι 4, έχει ο ή αυτός την ευθύνη, γιατί γίνεται κατόπιν συμφωνητικού. Εντάξει, λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα. Έχει δύο σκέλη το σεμινάριο. Το πρώτο σκέλος που θα είναι το πιο μικρό αφορά το My Data και το eSend, που είναι άμεσο γιατί τα πρόστιμα τρέχουν από 31 δεκάτου, όπως είπε και πριν ο πρόεδρος. Και το δεύτερο σκέλος, που είναι και η ειδικότητά μου, είναι οι εργασιακές σχέσεις. Και έρχεται να εναρμονιστεί με την έναρξη της κάρτας εργασίας από μια δεκάτου που ξεκινάει η διαδικασία απογραφής. Λοιπόν, για να γίνει πιο διαδραστικό το σεμινάριο, αν είναι κάποια μικρή ερώτηση που άπτεται πάνω στη διαφάνεια, διακόψτε με εκείνη τη στιγμή. Αν είναι κάτι πιο εξειδικευμένο, στο τέλος του σεμιναρίου, μου κάνετε ό,τι ερώτηση θέλετε.